Ο κόμπος της υποβάθμισης και της απαξίωσης έφτασε στο χτένι για τους νοσοκομιακούς γιατρούς και της Κρήτης που για μία ακόμα φορά βγήκαν στους δρόμους με αιχμή του δόρατος στο νέο νομοσχέδιο αλλά και τις απολύσεις των ανεμβολίαστων συναδέλφων τους. Στη συγκέντρωση του Ηρακλείου συμμετείχαν και φοιτητές της ιατρικής σχολής. Να παλέψουμε για ένα αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας δωρεάν, να μην περάσει το νέο ΕΣΥ της κυβέρνησης που είναι, είναι σχέδιο για την εμπορευματοποίηση, την ιδιωτικοποίηση όλων των δομών της υγείας. Αυτή τη στιγμή μπορούσαμε να μπούμε στην ειδικότητα με μοναδική προϋπόθεση στο πτυχίο μας. Αυτό πρόκειται να αλλάξει και το μέλλον μας θα εξαρτάται πλέον από διοικητές νοσοκομείων. Δηλαδή ο κάθε διοικητής θα επιλέγει το αν είμαστε ικανοί, άξιοι ή όχι να μπούμε στην ειδικότητά μας. Αυτό είναι ένα σύστημα που ξεκάθαρα προωθεί τα ρουσφέτια. Η κοινωνία μπορεί να μας χειροκρότησε και την ευχαριστούμε, αλλά η κυβέρνηση πρέπει με πράξεις να δείξει ότι αποδέχεται το ρόλο και την προσφορά μας όλα αυτά τα χρόνια. Και στο Ρέθυμνο, οι γιατροί διαμαρτύρονται έντονα για την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων που τα τελευταία χρόνια εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Το ΕΣΥ με την λογική της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με τη λογική της δωρεάν παροχής καθολικής για όλο τον κόσμο, δωρεάν πρόσβαση στο σύστημα υγείας, έχει αρχίσει να αλλοιώνεται αυτός ο χαρακτήρας. Και έχει αλλοιωθεί σε τέτοιο βαθμό που πλέον δεν το αναγνωρίζουμε. Το μόνο νοσοκομείο στην Κρήτη που λειτουργεί αξιοπρεπώς, κλινικές και τμήματα όπως λένε, είναι το Παγνή. Την ώρα που σε όλα τα υπόλοιπα γιατροί και νοσηλευτές έρχονται απλά αντιμέτωποι με τις αντοχές τους. Αυτό σημαίνει ότι υλοποιείται το σχέδιο το οποίο έχουμε ακούσει από παλιότερα. Σε κάθε περιφέρεια να υπάρχει ένα νοσοκομείο αξιοπρεπές και τα υπόλοιπα να είναι διαμετακομιστικά κέντρα. Για οποιαδήποτε ειδικότητα, δια νόμου, μπορούν πλέον να διακομίζουν βαριά περιστατικά διασωλωμένους ασθενείς, που μέχρι τώρα ήταν δουλειά του αναισθησιολόγου να το κάνει σωστά. Άρα λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει πώς θα πάει ο ασθενής, μας ενδιαφέρει να πάει, να φαίνεται μια άσπρη μπλούζα και να πάει. Η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ αποτελεί κόκκινη γραμμή για τους υγειονομικούς που πλέον είναι αποφασισμένοι να δώσουν νέες μάχες. Εμείς αυτό που λέμε ότι είναι η διάλυση του ΕΣΥ. Και από την άλλη δίνουμε τον αγώνα για τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων. Το νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζουν αυτή τη στιγμή καταργεί την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, δηλαδή καταργεί το θεμέλιο λίθο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό το νομοσχέδιο δεν πρέπει να περάσει, γιατί θα σημάνει την οριστική διάλυση του ΕΣΥ. Υποβαθμίζονται τα πάντα και ο ασθενής συνέχεια πληρώνει από την τσέπη του. Οι νοσοκομιακοί γιατροί ανανέωσαν το αγωνιστικό τους ραντεβού στις 9 Νοεμβρίου, ενώ και την 25η Οκτωβρίου οι υγειονομικοί του Ρεθύμνου θα προχωρήσουν σε νέα κινητοποίηση έξω από το Δημαρχείο.